Γιώργος Μπάρλας. Φίλε Κροατές, γεια σας. Καλώς ήλθατε και σήμερα στα ομιλήματα. Τα τηλέφωνά μας 210-4118-602 και 210-4118-640. g.barlas@papakipiradio.com, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στον ήχο είναι ο Άγγελος Παπάς, στα τηλέφωνα η Φίβη Κωνσταντέλου. Θα συνεχίσουμε με το τεύχος Ιουνίου του περιοδικού Πυριακή Εκκλησία με αφιέρωμα «Οικογένεια, το νόημά της στους καιρούς μας». Ζητήστε το περιοδικό στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός στην Αγία Τριάδα, στους ναούς της Μητροπόλεως μας και στα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία. 210-45-14-833, εσωτερικό 305 για περισσότερες πληροφορίες και συνδρομές. Τον τελευταίο καιρό στον τόπο μας, γράφει στο εισαγωγικό κείμενο ο πατήρ Μιλτιάδης Ζέρβας, με αφορμή διάφορα νομοθετήματα, σύμφωνο συμβίωσης, αναδοχή και υιοθεσία παιδιών, πολλές εντός εισαγωγικών προοδευτικές τοποθετήσεις κατατέθηκαν στο δημόσιο διάλογο, ο οποίος συχνά μοιάζει με μονόλογο, γύρω από το θεσμό της οικογένειας. Διαβάζοντας και ακούγοντας το σκεπτικό των εισηγητών και των υποστηρικτών τούτων των απόψεων, αισθάνεσαι πως όλο και περισσότεροι είναι εκείνοι που ενστερνίζονται πλέον τη θεωρία της παθολογίας της ελληνικής οικογένειας. Σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση, τα κέρια προβλήματα που μαστίζουν την ελληνική κοινωνία, αναξιοκρατία, ανευθυνότητα πολιτών, αντιπαραγωγικότητα και άλλα, οφείλονται στο γεγονός ότι οι Έλληνες θεωρούν την αξία της οικογένειας ως πολύ σημαντική. Τούτη η αντιπάθεια προς την έννοια της οικογένειας, η οποία ισχυροποιείται μέσα στη διαδικασία εξυγχρονισμού μας, δεν πρέπει να μας εκπλήσει. Πίσω από αυτήν κρύβεται ένα βασανιστικό δίπολο, το οποίο συναντάται κατά κύριο λόγο στο δυτικό στοχασμό μετά το διαφωτισμό. Αναφερόμαστε σε εκείνη τη διελκυστίνδα ανάμεσα στην ατομικότητα και τη συλλογικότητα, στην οποία μοιάζει η πρώτη να υπερνικά συντριπτικά τη δεύτερη. Ο σύγχρονος άνθρωπος, φοβισμένος να ξανοιχτεί από το εγώ του, νιώθει αμηχανία, άλλοτε και εχθρότητα προς το εμείς. Και η οικογένεια αποτελεί ακριβώς αυτό το χώρο στον οποίο ο άνθρωπος καλείται βιωματικά να γίνει από άτομο πρόσωπο. Καλείται δηλαδή να ανακαλύψει τον εαυτό του όχι αυτιστικά, αλλά μέσα στη διαφορετικότητα και την πολυπλοκότητα που προσφέρει η σχέση με έναν πατέρα και μια μάνα, με αδέλφια και άλλα πρόσωπα που συγκροτούν ένα μικρό κόσμο για το παιδί, απαραίτητο για να λάβει τα εφόδια να σχετιστεί με τον κόσμο όλο. Στο αφιέρωμα αυτό δημοσιεύουμε κείμενα που αναφέρονται στο τι είναι η οικογένεια, ποια η φύση της, ποια τα συστατικά της κρίσης που περνά ο θεσμός, αλλά και τοποθετήσεις επί των ζητημάτων που εσχάτως απασχόλησαν τη δημόσια συζήτηση. Μια μικρή κατάθεση στο δημόσιο διάλογο, ελπίζοντας αυτός να είναι δεκτικός στη διαφορετικότητα μιας εκκλησιαστικής ματιάς. Προφανώς δεν είναι ο δημόσιος διάλογος δεκτικός στην εκκλησιαστική ματιά. Αυτή απορρίπτεται εκ των προτέρων. Όλα μπορούμε να τα ανεχτούμε, είπαμε, εκτός από την παράδοσή μας, εκτός από την Εκκλησία, εκτός από αυτά που γεννήθηκαν σε αυτόν τον τόπο, αυτούς τους ανθρώπους, από τους Έλληνες δηλαδή, τα οποία παραθεωρούνται και στηβάζονται σε μια άκρη με την ταμπέλα της οπισθοδρόμησης και της συντήρησης.
ξεκινάμε με ένα κείμενο του Κωνσταντίνου Γανωτή με τίτλο «Κρίση στην οικογένεια». Η κρίση της οικογένειας αποτελεί και κρίση της εθνικής μας ζωής και απειλή της εθνικής μας υπόστασης. Η οικογένεια, όλοι το λένε, στην εποχή μας περνάει κρίση. Και τι δεν περνάει κρίση όμως στην εποχή μας? Κρίση λέμε ότι περνάει ένας θεσμός όταν αλλάζει μέσα μας η φιλοσοφία που τον δημιούργησε ή όταν εξαντλούνται οι φυσικές δυνάμεις που τον συντηρούν ή οι κοινωνικές συνθήκες που τον ευνοούν. Έτσι η δουλεία λόγου χάρη κατά τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού πέρασε κρίση επειδή άλλαξε η φιλοσοφία της κοινωνίας για την αξία του ανθρώπινου προσώπου μέχρι που καταργήθηκε η δουλεία. Τώρα, από τις αρχές σχεδόν του 20ου αιώνα, μιλούμε για κρίση στην οικογένεια με χαρακτηριστικό τα διαζύγια που αποτελούν την κύρια και εξόφθαλμη εκδήλωση της κρίσης αυτής. Βέβαια, περισσότερο μιλούμε για κρίση στην οικογένεια εμείς οι γονείς, όταν τα παιδιά μας από μικρά πάβουν να μας ακούν και να μας αγαπούν, όταν φεύγουν πρόωρα από το σπίτι, όταν εγκαταλείπουν αβοήθητος τους γέροντες γονείς τους. Και συνήθως εξαιρούμε τη δική μας οικογένεια από το κοινό πλέον φαινόμενο της κρίσης ή και αν δεν την εξαιρούμε θεωρούμε τους εαυτούς μας ανεύθυνος για αυτήν και ένοχους τους πάντες εκτός από μας. Αν εξετάσουμε όσο γίνεται πιο ψύχρεμα το φαινόμενο θα διαπιστώσουμε ότι η κρίση στην οικογένεια αρχίζει από την εγκατάλειψη των συναφών θεσμών που σχετίζονται άμεσα ή έμεσα με αυτήν και τη στηρίζουν. Βασικός θεσμός μέσα στα πλαίσια της οικογένειας ήταν πάντοτε το σφιχταγκάλιασμα οικογένειας και εκκλησίας. Δεν υπήρχε σπίτι χωρίς εικονοστάση, χωρίς εκκλησιασμό, χωρίς εκκλησιαστικό γάμο, βαφτίσια και παρακολούθηση και συμμετοχή στο εκκλησιαστικό εορτολόγιο. Αυτά συνιστούσαν την αξιοπρέπεια, την καλονή της οικογένειας και μάλιστα και την ειδονή της οικογένειας. Αρκεί να συγκρίνουμε την εκρηκτική χαρά ενός παραδοσιακού γάμου με τις σύγχρονες σχέσεις και συμβιώσεις και συγκατοικήσεις, ακόμα και με το λεγόμενο πολιτικό γάμο. Αρκεί ακόμα να συγκρίνουμε την απόλαυση του εορτασμού των μεγάλων εκκλησιαστικών εορτών μέσα στα πλαίσια της παραδοσιακής οικογένειας με τις άχαρες και τυπικές εκδηλώσεις μιας αστικής οικογένειας χωρίς εκκλησιαστικό προσδιορισμό. Ξέρουμε τώρα ότι σε αυτό τον αποχρωματισμό της οικογενειακής ζωής δεν ξεπέφτει κανείς απότομα. Αρχίζει μέσα από την παραδοσιακή οικογένεια σαν μικρή πτώση και με τον καιρό μετατρέπονται οι θεσμοί σε τυπικές υποχρεώσεις στην αρχή και προαιρετικές στη συνέχεια εκδηλώσεις. Με τον καιρό όλα ατονούν και μένει από τα Χριστούγεννα λόγου χάρη ένα κερί στην εκκλησία, ένα καλύτερο γεύμα και καμιά ρεβεγιόν. Η επόμενη γενιά αυτής της οικογένειας θα γιορτάσει με ένα ταξίδι σε εξωτικά νησιά του Ειρηνικού, όπου δεν ακούγεται καμπάνα χριστιανικού ναού. Έτσι πεθαίνουν οι θεσμοί μέσα στην οικογένεια, αλλά έτσι επίσης πεθαίνει και η ίδια η οικογένεια και παραδίδεται στη μόνη ευτυχία που έμεινε, στην τηλεόραση, στα περιστησιογόνα και τις διαστροφές. Σε αυτή τη φάση, λέει ο Κώστας Γανωτής, βρίσκονται ή πορεύονται πολλές οικογένειες στις μέρες μας και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι παράλληλα αυξάνεται η εγκληματικότητα. Αν ο άνθρωπος χάσει το αίσθημα της ιερότητας στα πρόσωπα, που κοιμάται μαζί τους κάτω από την ίδια στέγη, που αποτελούν κατά κάποιο τρόπο το ίδιο σώμα, πώς θα διατηρήσει την ιερότητα στη σχέση του με την κοινωνία? Και όταν λείψει αυτή η ιερότητα, ανοίγει ο δρόμος προς την εγκληματικότητα. Οι κοινωνιολόγοι βρίσκουν και τονίζουν διάφορα αίτια της κρίσης στην οικογένεια, διαφορετικά από αυτά που αναφέραμε πριν. Μιλούν για την απελευθέρωση της γυναίκας που δεν ανέχεται πια την καταπίεση. Μιλούν για την αστιφιλία και την αποπροσωποποίηση των αστικών πληθυσμών. Ακόμη μιλούν για τη μόρφωση των παιδιών που διεκδικούν ελευθερία γνώμης και αυτοκυβέρνησης. Όλα αυτά είναι επιφαινόμενα των αληθινών αιτίων, γιατί η γυναίκα λόγου χάρη άλλαξε απλώς τρόπο να καταπιέζεται, γιατί τώρα είναι συνένοχη στην καταπίεση της. Σε κάθε χριστιανική οικογένεια, η γυναίκα ήταν πάντοτε πρόσωπο ιερό, που απολάμβανε προστασία και εκτίμηση. Οι τόσες ηρωίδες της πίστης και της εθνικής μας ιστορίας δείχνουν τα περιθώρια ελευθερίας που είχε η γυναίκα μέσα στη χριστιανική κοινωνία. Διαφορά υπήρχε στον ψυχολογικό χαρακτήρα της γυναικείας ελευθερίας. Η γυναίκα υπάκουε κοινωνικά, αλλά κυβερνούσε ψυχικά την κοινωνία. Γι' αυτό και για τα μάτια μιας μορφωνιάς φάζονταν παλικάρια. Τώρα με την απελευθέρωση εντός εισαγωγικών της γυναίκας έγιναν τόσο φτηνά τα μάτια αυτά και παλεύουν τόσο απεγνωσμένα οι κοπέλες μας να τραβήξουν το βλέμμα των παλικαριών επάνω τους χωρίς να το καταφέρνουν ακόμη και αν κυκλοφορούν γυμνές στους δρόμους.
Όσο για την αποπροσωποποίηση του αστικού πληθυσμού, μπορούμε να πούμε πως ήταν το ζητούμενο από τους πληθυσμούς που εγκατέλειψαν τα αγοριά και έτρεξαν να χαθούν μέσα στις πόλεις. Αν δεν έχουν αυτό το σκοπό οι αστεί, μπορούν να διατηρήσουν το κοινωνικό ήθος και μέσα στα πλαίσια της ενορίας. Η κάθε εκκλησιαστική ενορία λειτουργεί ως μια κοινότητα με περισσότερα καλά και λιγότερα κακά σε σχέση με την παραδοσιακή κοινότητα του χωριού της Υπαίθρου. Η αστική παιδεία και η κατευθυνόμενη πληροφόρηση, καθώς και η διαφήμιση, πραγματικά έβλαψαν την ψυχική υγεία του ανθρώπου και εσάρωσαν τους βασικούς θεσμούς της κοινωνίας. Αυτοί που ελέγχουν άμεσα ή έμεσα τα μέσα ενημέρωσης, καθοδηγούν τις κοινωνίες στην απαξίωση των παλιών θεσμών και την αποδοχή νέων. Έτσι το σημερινό παιδί ξεχνάει την εκκλησιαστική και ονομαστική γιορτή και γιορτάζει τα γενέθλιά του με αμερικανικό τρόπο. Ελάχιστα συγκινείται από τα Χριστούγεννα και το Πάσχα και παραδίδεται στις αναβιούμενες γιορτές της Αποκριάς, της Πρωτομαγιάς, του Αγίου Βαλεντίνου και μάλιστα χωρίς αντίσταση από την οικογένεια που τα κρυφοκοιτάζει και αυτή, χωρίς αντίσταση και από το σχολείο. Όλα αυτά κάνουν το παιδί να παραδίδεται βορρά στα Eurovision, στα Καλλιστεία και στις κινηματογραφικές υπερπαραγωγές τύπου Harry Potter. Μέσα σε αυτή την πανσεξουαλική και σατανιστική παιδεία, σχολική και εξωσχολική, ο σημερινός νέος είναι σχεδόν ανυποψίαστος για τη φυσιογνωμία της οικογένειας. Και είναι φυσικό να μην αποφασίζουν να προχωρήσουν πιο πέρα από τις σχέσεις οι νέοι μας, εφόσον αυτό θα σημαίνει να προχωρήσουν προς το άγνωστο. Το πιο θετικό στοιχείο σε όλη αυτή την ανθρώπινη περιπέτεια είναι οι αποτυχίες. Επειδή ο άνθρωπος δεν πλάστηκε να ζει όπως πειραματίζονται οι λεγόμενοι προοδευτικοί, συχνά τα πειράματα αυτά της χωρίς θεσμού ζωής αποτυγχάνουν. Πάντοτε αποτυγχάνουν, για την ακρίβεια, αλλά άλλοτε αργότερα και άλλοτε γρηγορότερα. Τότε αναδύονται μέσα από τα τρίσβαθα της μνήμης οι βασικοί θεσμοί της κοινωνίας για να αναλάβουν να σώσουν τον άνθρωπο που πετάχτηκε στο περιθώριο. Τότε έρχονται στην επιφάνεια της μνήμης και τα αρχέτυπα της μάνας, του πατέρα, της αγάπης, της οικογένειας, του Θεού. Είναι η μνήμη του πατρικού σπιτιού που ήρθε κάποτε στον Άσωτο. Και αυτά όλα γίνονται μέσα στα ερείπια των αποτυχιών. Έτσι αποδεικνύεται ότι η κρίση στην οικογένεια σημαίνει καταβήθηση του θεσμού στα βάθη της λύθης και παράδοση του ανθρώπου στο πρόσκαιρο παιχνίδι των πειρασμών και των λογισμών. Πάντως, για την πτώση της κάθε γενιάς σε βαθύτερα βάραθρα ψυχικής και κοινωνικής αποσύνθεσης έχουν την ευθύνη τους και οι γονικές οικογένειες. Για παράδειγμα, οι σημερινοί γέροντες, που τους λένε έτσι απρόσωπα τρίτη ηλικία, βρίσκονται σε οδυνηρή μοναξιά και πολύ συχνά σε τραγική εγκατάλειψη. Πριν να καταλογίζουμε ευθύνη στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους, ας κοιτάξουμε πόσο λίγα είναι αυτά για να συμπεράνουμε ότι η ολιγοτεκνία της σημερινής τρίτης ηλικίας, αυτή κυρίως την καταδικάζει στη μοναξιά και στην εγκατάλειψη. Σε αυτούς που παραπονούνται για την εγκατάλειψη του παραδοσιακού γάμου θα μπορούσαμε να θυμίσουμε ότι οι ίδιοι οι γονείς τους με την ψήφο τους αναγνώρισαν σε ένα κόμμα το δικαίωμα να ρυθμίζει τη ζωή των παιδιών τους, όπως έγινε και με το έγκλημα των εκτρώσεων. Οι ίδιοι οι γονείς γέμισαν τα σπίτια με τηλεοπτικές συσκευές και ψηφίζουν τις κυβερνήσεις που επιτρέπουν τα εκμαυλιστικά προγράμματα. Και τελευταία είδαμε το επίσημο κράτος στο όνομα της επιστήμης και του μεταρρυθμιστικού εξυγχρονισμού να προσπαθεί να σβήσει τη μνήμη της εθνικής μας ιστορίας. Το κείμενο αυτό είναι γραμμένο πριν μερικά χρόνια από τον Κώστα Γνωτή, αλλά λίγο πολύ τα ίδια βιώνουμε από όλες τις πολιτικές παρατάξεις που κυβερνούν τη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες για το θέμα της εθνικής ιστορίας αλλά και τη στάση τους απέναντι στην Εκκλησία. Άρα η οικογένεια ως ευαίσθητος θεσμός δεν άρχισε να εκφυλίζεται στα καλά καθούμενα, αλλά αφού έγινε στόχος πολλών αντιπάλων της που βάρθηκαν να την εξοντώσουν και κυρίως όταν άρχιζε και η ίδια να υποχωρεί θεληματικά στους εχθρούς της. Παρ' όλα αυτά μια οικογένεια που διοικείται με τη σοφία της Εκκλησίας δεν εξοντώνεται ούτε εκφυλίζεται με κανέναν από τους παράγοντες που επικαλούνται οι κοινωνιολόγοι. Εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι η υπολειτουργία της οικογένειας κάνει άνοστη τη ζωή και η διάλυσή της στέλνει τους ανθρώπους στα ψυχίατρια. Η μεγάλη δυστυχία των ναρκωτικών γεννιέται πάντοτε μέσα σε άχαρες, ανεόρταστες οικογένειες, χωρίς όραμα σωτηρίας, χωρίς ευχαριστία και ενθουσιασμό. Η κρίση της οικογένειας αποτελεί και κρίση της εθνικής μας ζωής και απειλή της εθνικής μας υπόστασης. Και είναι κρίμα μεγάλο μια οικογένεια που γεννιέται μέσα σε τόσες ευχές και ελπίδες να καταλήγει σε τέτοιους καρπούς επειδή λιποψυχούμε μπροστά στις αμαρτωλές υποσχέσεις του προοδευτισμού.
Άρα σε εκείνους που με ανοιχτά τα μάτια σε κάθε πραγματικότητα θα κρατήσουν την οικογένεια μέσα στην αγκαλιά της Εκκλησίας. Αυτές οι οικογένειες, λέει ο Κώστας Γανωτής, δεν θα γνωρίσουν κρίση. Πάμε λίγο παρακάτω στο τεύχος Ιουνίου πάντα της Πυριακής Εκκλησίας και στο αφιέρωμα για την οικογένεια, ένα κείμενο της Κατερίνας Αθηνιώτη Παπαδάκη, από προγονική βίγλα ο τίτλος. Ευθύπλο καλωσόρισμα από αγαθότητα ουρανών. Μια σούδα διαδρόμου, η βαθύτερη θαλπορή της μνήμης. Φωτόλευκα τα δικτυωτά κουρτινάκια, στα πρωτοπαράθυρα, σαματόκλαδα ονείρου και λιτός ο πατρογονικός θρόνος, εύστοχα δοσμένος στο σχήμα μιας καρέκλας σκηνοθέτη, κανοναρχούσε στον κόρφο της εμπασιάς. «Γιαγιά, τι χρώμα είναι αυτό?» «Πλουμίδια ψυχής», καλοκατεβόδωναν την όραση. «Πορφύρα». Η γιαγιά, το κατερνάκι του γυαλού, βασιλικά έφτιαχνε πρώτα τον καφέ της Παναγιάς, έτσι έλεγε το θυμίαμα, και μετά καλοκάρδιζε το χρόνο της. «Ψέματα λες», αντίδραση σε όραμα παρθενικό, «δεν υπάρχει τέτοιο χρώμα». Βλέπετε, δίχως να το γνωρίζει, η γιαγιά είχε μόλις καταπιαστεί με το κουβάρι του μύθου μου. Του μύθου που πάντα βρίσκει τρόπο στις συμπληγάδες του χωροχρόνου να χωρά την πνοή του αιώνιου. Κάθε που εγκύπτει Θεός στο σπιτικό μας, σφιχταγκαλιαζόμαστε και λέμε φωναχτά τη λέξη «οικογένεια», έτσι που να γεμίζει το στόμα και η ψυχή μας. Ο χρόνος ρέει, αλλά όχι δίχως την άγκυρα του μυστηρίου. Πάπου προς πάπου τα παραδείσια βάθη. Ανέμελα, αθώα, έκπληκτα, τρέχοντας τις αυλές, σκαρφαλώνοντας τα δέντρα, ρουφώντας το χυμό της ζωής, τον παλώμενο δυνατά σαν κυριακάτικο σήμαντρο γύρω μας και μέσα μας, σαν ιερή συναρμογή της ύπαρξης με τον κόσμο, δεν βιώναμε ούτε διαχωρισμούς ούτε δόλους. Δεν υπήρχε κάτι που να ξενίζει την ισορροπία της αθωότητάς μας. Δεν υπήρχαν μόνο άνδρες ή μόνο γυναίκες, όπως δεν υπήρχε μόνο βουνό ή μόνο θάλασσα, μόνο γη ή μόνο ουρανός. Ίσως ακριβώς όπως δεν υπήρχαν μόνο νέοι ή μόνο ηλικιωμένοι, μόνο χαρά ή μόνο λύπη. Η ζωή ήταν ένα καθολικό πανηγύρι αντάμωσης, μια κλίση συναρμογής, μια μουσική μεθεκτικής αναπνοής, ένα αναστάσιμο σθένος υποδοχής και αποδοχής του μυστηρίου. Ο νους δεν ήταν λογική αλλά χελιδόνη της άνοιξης. Ξεκλείδωνε στο δάκρυ το μύρο, στο λιγμό τη μακροθυμία. Παιδιά ήμασταν, δεν γνωρίζαμε τη λέξη μακροθυμία ούτε το νόημά της, αλλά φωναχτά το συλλάβιζαν μέσα μας οι ανοιχτοί ορίζοντες, το έναστρο στερέωμα, το ελπιδοφόρο συμπίκνωμα του φωτός στο βλέμμα της μητέρας, το τίμιο νεύμα του πατέρα που έβαζε πλάτη για να στηρίξει το μέλλον μας. Διαστέλλονταν το μυστήριο, όλα μαζί ήταν οικογένεια.
Γι' αυτό μετά το απόδειπνο κατέβαιναν οι Άγιοι και συμπλήρωναν έλεος στο καντιλάκι της ψυχής μας. Την άλλη μέρα, όταν ερχόταν το φως, ένα βαθύτερο φως, το υποδεχόταν, το ιερό του τρόπου μας. «Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική», λέει ο Ηλίτης. Σαφώς επικάθεται και το πρώτο γράμμα του αλφαβήτου πάνω στη λίθη να διαβάζεις αλήθεια. Να δεις την αλήθεια ως αρχαίγονη μνήμη. Να νιώσεις ως το μεδούλι της φλέβες του γένους να διψούν την ομορφιά που δικαιώνει τη γέννηση. Όχι αλότριες αλοφροσύνες, όχι οικοαγένειες γενοκτονίας. Ακριβό τάμα θεού σε χρόνο και αιωνιότητα το γένος. Λάλων είδωρ ζών, στάλα τη στάλα, γενιά τη γενιά γονιμοποιεί γη και γαλήνη. Το εδώ και το επέκεινα του θαύματος. Κατά τη συγκατάβαση της ενσαρκώσεώς του, ο ίδιος ο Χριστός μας δείχνει το οικογενειακό λίκνο όχι ως παραδοσιακή δομή, αλλά ως φάτνη των εσχάτων. Κάθε που εκπίπτουμε από την τάξη του θαύματος, τον λόγο αντικαθιστά ο δόλος με προβιά ιεραποστολής. «Δεν θα πεθάνεις», λέει ο διάβολος, «θα γίνεις Θεός». Πόπο, τι ιεραποστολικός θένος, να γίνεις ποιητής, δημιουργός, πατέρας, αν δε. Σιγά μη θέλει ο χερέκακος να γίνεις Θεός. Να αντικαταστήσει το Θεό θέλει και σε χρησιμοποιεί. Γνώσεις και διαχωρισμό, όχι φωτισμό και κοινωνία. Κόψε, άρπαξε, πάρε. Τι, καταναλωτικά αγαθά. Το αγαθό όμως δεν είναι προς κατανάλωση, αλλά προς κοινωνία. Μεγαλώνοντας, μας πέταξαν έξω από τη φύση. Μας μιλούσαν για νόμους της φύσης, ευνουχίζοντάς μας από τη φύση. Η επιστήμη έγινε οδούριος ύπος άλωσης του μυστηρίου της. Όλα πια ύλη. Όλα προς χρήση. Διαφωτισμός χρησιμοθυρίας. Αυτή ήταν η πρώτη άλωση μετά την πτώση. Η χειραγωγημένη αποκοπή μας από το ιερό και το μυστήριο που έφερε το βιασμό της φύσης και στο τέλος το οικολογικό αδιέξοδο. Μετά την άλωση της φύσης παίρνει σειρά η άλωση της φύσης μας. Μια που κυδεύσαμε το ιερό και το αποσυνδέουμε από τη ζωή, ώρα να το αποσυνδέσουμε και από το βίο μας. Σιγά σιγά σε ανεπαίσθητες αφομοιώσιμες δόσεις. Κλιμακωτά η αλωτρίωση της αντίληψης. Έτσι, σε πρώτη φάση αφαιρούνται από την παιδεία όσα στοχεύουν στην αγωγή. Αλλά εξωστρακίζονται θεολογία, φιλοσοφία, ποιήση και ό,τι φέρνει τον άνθρωπο αντιμέτωπο με το ένιγμα της ύπαρξής του. Δίχως γράμματα, σπουδάγματα, του Θεού τα πράγματα, δίχως μέτρο, αρετή και μυσταγωγία, ο υπαρξιακός άξονας στρέφεται, διαστρέφεται προς κατανάλωση, ειδονή και φυλακτία. Δίχως ιερότητα, δίχως μυστήριο, δεν έχουμε πια να λογοδοτήσουμε πουθενά. Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Δόλια περνάμε στην ελευθερία των επιλογών, που οι διαμορφωτές της κοινής γνώμης κυραγωγούν και κατευθύνουν με τις λάγνες ειρήνες των ΜΜΕ. Χρόνος και χρόνος πολιορκούμεθα από τις μαύρες τρύπες αυτού του άσελγου σύμπαντος. Απεκδιόμαστε ουσίες. Με τη θεσμοθέτηση του πολιτικού γάμου, πρακτικά περνάμε στη θεσμική αποβολή του μυστηρίου. Ο γάμος ως νομική σύμβαση, όχι ως μυστικός αναβαθμός. Προπαγανδίζεται ως μέρημνα για τους από ιερωμένους πια πολίτες, αλλά έμεσα ανοίγει ο δρόμος για αλότρια είδη γάμου. Στα 15 σου θα επιλέγεις το φίλο σου, ξέρεις γιατί? Όχι γιατί δεν έχεις φίλο, αλλά γιατί στην πραγματικότητα πίσω από όλα αυτά είναι οι πονηροί του καιρού που δεν αντέχουν να βλέπουν το κατοικώνα Θεού πρόσωπό σου. Ούτε τα κοθομοίωση Θεού αντέχουν. Δεν είναι τυχαίο που η κυβέρνηση που τα θεσμοθέτησε δεν ορκίστηκε στο Ευαγγέλιο. Και επειδή το καθομοίωση περνά μέσα από την κοινωνία της αγάπης, παίρνει σειρά το ζευγάρι. Στήρα ζευγάρια, ομοφυλόφιλα, λένε, αλλά είναι προφανές ότι εννοούν στηρόφιλα. Δίχως απογόνους που υποστασιάζουν την εικόνα του Θεού. Τώρα δεν συμφέρουν οι φυσικοί νόμοι που μας δίδαξαν. Πέρα από το καταφανές της βιολογίας, ας θυμηθούμε πως κάθε μορφή ενέργειας για να ρέει χρειάζεται το δίπολο του θετικού και του αρνητικού πόλου. Ο Άριο δεν ενώνεται με Οάριο, ούτε σπερματοζωάριο με σπερματοζωάριο. Χρειάζεται η συμπληρωματική τάση δυνάμεως. Η ψυχή χάνει το βηματισμό της αναπνοής της με ακροτηριασμούς και μονομέρειες που ευνουχίζουν το ρεύμα της ζωής. Τι νομίζετε ότι έπεται? Μα είναι προφανής η θεσμοθέτηση της υιοθεσίας τέκνων από τα ζευγάρια αυτά. Τα τέκνα θα χρησιμοποιηθούν ως εξυλαστήρια θύματα δικαιολόγησης της αλογίας τους. Για εμάς ωστόσο, η γενιά είναι η σκυτάλη της συνέχειας στο στάδιο του βίου. Ο γενναίος που τιμά το γένος του.
δεν ευνοχίζεται, αλλά εύνους διασώζει στα υπαρξιακά του κύτταρα τη συνολική μνήμη του γένους του. Συνεχίζει εμφυσώντας τιμή συνειδήσεως αποστολής τους απογόνους του. Η τιμή αυτή είναι η ακύρωση θανάτου και απόκριση από την ελευθερία της ύπαρξης. Έρωτας βαθύς από το «ερώ» που δηλώνει έλογη αγάπη από τη γενναιότητα της συνουσίας. Η οικογένεια είναι η πατρίδα του ήθους. Και αυτός, οικοδεσπότης της γενιάς του, συγυρίζει το ύψος της. Μέσα στα πλαίσια της αληθινής οικογένειας, δεν σιωπούν μέσα μας αυτοί που φεύγουν, μένουν. Οργανικά και συνειδητά μπολιάζουν τη ζωή μας. Συνεχίζουμε τη δική του ζωή κάτω από τον ήλιο, λέει ο Ρίτσος. Μια ατελεύτητη σειρά πρόγονοι, αγριοποί, βασανισμένοι, περήφανοι, κινούσαν τον κάθε μου μειώνα. Ω ναι, δεν είναι μικρό πράγμα να έχεις τους αιώνες με το μέρος σου, Ελίτης. Δεν είναι μικρό πράγμα, αλλά μυστήριο ωμέγα, να μην είσαι ο τωρινός, αλλά ο απαρχής της γενιάς σου. Να έχεις τη δυναμική τόσων αποθησαυρισμένων αιώνων στις φλέβες σου. Διότι η ζωή δεν είναι απλή συνέχεια. Είναι γενναιότητα γένους. Άνοιγμα επτασφράγης των οδών και οριζόντων. Όχι απλή συνάθρηση, αλλά σύνταξη εγγενών και ευγενών δυνάμεων, πάπου προς πάπου, μνημονευωμένων κάθε στιγμή στην πνοή σου. Με αγγελική φύση στρέφεται η συνείδηση του νεογνού, σαν σε πηγή στο τρυφερό στήθος της μητέρας, σαν σε ήλιο στα στιβαρά χέρια του πατέρα. Στο στίβο του βίου θα οικοδομήσει τον παρθενώνα του με τους κύονες γονιών και προγόνων. Και οφορήθηκε για να ανδρωθεί να λειτουργήσει την Αγία Σοφιά του τρόπου μας. Να σπουδάσει στην ευγένεια της γενέθλιας γλώσσας, στην κοινή ρίζα των λέξεων γένος, γίγνωμε, γόνιμος, γνήσιος, γενναίος, γηγενής, να εννοήσει πως ευγενές μεν γαρεστεί το εξ αγαθού γένους, γενναίων δε το μη εξιστάμενον εκ της αυτού φύσεως, Αριστοτέλης. Και ο Άι Γιώργης να φωνεύσει τον αλώσιον το δράκο και να ομολογήσει γόνιμα πως ούκ άλλο η βασιλεύουσα ψυχή των ανθρώπων. Παραλλαγή στον Νικηφόρο Δρετάκο. Ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και ομιλήματα. Μιλάμε για την οικογένεια χρησιμοποιώντας το αφιέρωμα του περιοδικού Πυριακή Εκκλησία Τεύχος Ιουνίου. Τα τηλέφωνα μας, φίλοι ακροατές, 210-4118-602 και 210-4118-640. Να δούμε ένα κείμενο του Αθανασίου Γκότοβου στη συνέχεια. Πολλαπλή κανονικότητα στο όνομα της αγάπης για το παιδί. Πάει καιρός τώρα που προβληματίζομαι σοβαρά αν έχει κάποιο νόημα να δημοσιοποιεί κανείς επιστημονικά επιχειρήματα
γύρω από ζητήματα που απασχολούν την κοινή γνώμη, όπως παραδείγματος χάρη αυτό της τεκνοθεσίας από ομοφιλόφιλα ή ομόφιλα επί το πολιτικά ορθότερο ζευγάρια. Για τους εξής τουλάχιστον λόγους. Πρώτον, οι πλειοψηφίες στη Βουλή, αυτοί που καλούνται να υπερψηφίσουν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, είναι σταθερά στοχοπροσιλωμένες στην υπερψήφισή του, όχι κατά ανάγκη επειδή όσοι τις συγκροτούν πιστεύουν στις διατάξεις του νομοσχεδίου, αλλά για μια σειρά από άλλους λόγους πραγματιστικούς. Κανένα επιστημονικό ή άλλο επιχείρημα δεν συγκινεί ποτέ ένα στοχοπροσιλωμένο άτομο. Δεν υπάρχουν περιθώρια για αναστοχασμούς και αυτοκριτικές παρά μόνο σε ρητορικό επίπεδο. Όταν έρθει η ώρα να στηριχθεί η κυβερνητική πρόταση, σταματούν οι αναστοχασμοί και οι δεύτεροι σκέψεις. Το θέατρο δίνει τη θέση του στον πρακτικό ρεαλισμό. Δεύτερον, επειδή στην εποχή μας, την εποχή της επιβολής προτύπων και τρόπων ζωής από τις δυτικές μητροπόλεις του νέου πολιτισμού σε ολόκληρο το δυτικό κόσμο, το όριο μεταξύ του κανονικού και του αντικανονικού σε ό,τι αφορά την ερωτική ζωή και τις οικογενειακές σχέσεις έχει μεταφερθεί τόσο πολύ προς τα άκρα, ώστε ακόμη και 2-3 σεξουαλικές προτιμήσεις που θεωρούνται σήμερα αντικανονικές ακόμη και από τους οπαδούς του δικαιωματισμού να μην είναι καθόλου σίγουρο ότι θα ισχύουν και στο εγγύς μέλλον. Μία από αυτές φαντάζομαι θα είναι και η παιδοφιλία, φίλοι ακροατές. Ενδεχομένως ο βιασμός να μην δικαιολογηθεί ποτέ, αλλά εδώ που ζούμε τίποτα δεν είναι βέβαιο. Στο όνομα της ελευθερίας του ατόμου να κρίνει το ίδιο χωρίς να δεσμεύεται από το χωριό τι είναι καλό και κακό, κανονικό και αντικανονικό γύρω από τα ζητήματα αυτά, έχει ανοίξει για τα καλά ο ασκός του αξιακού σχετικισμού, παίρνοντας βάρνα και τυχόν επιστημονικές, στην περίπτωσή μας ψυχοπαιδαγωγικές αντιρρήσεις και ενστάσεις σχετικά με την κανονικοποίηση της υιοθεσίας παιδιών από ομοφιλόφιλα ζευγάρια. Οι επιστημονικές αντιρρήσεις αποκρούονται με το επιχείρημα ότι πρόκειται για απόψεις και μάλιστα συντηρητικές και οπισθοδρομικές ή ρομαντικές, τις οποίες οφείλει κανείς να αγνοήσει στο πλαίσιο της πάλης για την πρόοδο. Οι προοδευτικές απόψεις οφείλουν να επικρατήσουν επί των συντηρητικών. Στην Ελλάδα μάλιστα, όπου η λέξη πρόοδος για ιστορικούς λόγους συνδέθηκε με την αριστερά, δεν είναι καθόλου απίθανο μια διάταξη υπέρ του δικαιώματος των ομοφιλόφιλων ζευγαριών να υιοθετούν τέκνα και να τα ανατρέφουν, το εν λόγω δικαίωμα να προβάλλεται ως αριστερή κατάκτηση. Το τι σχέση έχει η αριστερά με τέτοιου είδους δικαιώματα δεν χρειάζεται να σχολιαστεί. Σχολιάζεται από μόνο του, αρκεί να σκεφτεί κανείς πόσο ανοιχτά είναι ακροδεξιά κόμματα και κινήματα στο δυτικό κόσμο σε τέτοιου είδους δικαιώματα. Η αριστερά έχει την ίδια ακριβώς σχέση με τα ζητήματα αυτά με εκείνη που έχει και η δεξιά, δηλαδή καμία. Η υποστήριξη του δικαιώματος τεκνοθεσίας από ομοφιλόφιλα ζευγάρια δεν είναι ούτε αριστερή ούτε δεξιά θέση. Είναι απλά προσπάθεια επιβολής μιας αξίας της επιχειρούμενης νέας τάξης πραγμάτων στο χάρτη των αξιών και των κυρωμένων κοινωνικών πρακτικών στη θέση κάποιας από το παρελθόν. Τρίτον, οι καινοτομίες αυτές επέχουν θέση μιας νέας κοσμικής θρησκείας. Δημόσια πρόσωπα, πέρα και πάνω από κομματικά και ιδεολογικά όρια, όχι μόνο υποστηρίζουν τις καινοτομίες ως πρόοδο, αλλά το κάνουν με απόλυτο και επιθετικό τρόπο, όπως συμβαίνει με όλες τις νέες θρησκείες. Όποιος διαφωνεί πρέπει να στιγματιστεί αναλόγως και να τεθεί εκτός του τόξου της πολιτικής ορθότητας. Οι καινοτομίες αποκτούν απριόρι μια ιερότητα, η κριτική που γίνεται εναντίον τους μοιάζει από τη σκοπιά των υποστηρικτών ιεροσιλία. Κάτι σαν την σάτυρα του Βεστέργαρντ με τα σκίτσα του Μωάμεθ. Όπως οι μαχητές του Αλλάχ, έτσι και οι μαχητές της πρόοδου έχουν το όπλο της κριτικής και μερικές φορές την κριτική των όπλων παραπόδα. Εσύ εκφράζεις επιστημονικά επιχειρήματα, ενώ εκείνοι σε σημαδεύουν με ιδεολογικές κάνες. Ο διάλογος είναι εξ αρχής υπονομευμένος και μάλιστα στο όνομα της αγάπης, που είναι η βάση της νέας θρησκείας του δικαιωματισμού. Αν μια συμπεριφορά ή μια πρακτική εκδηλώνεται για λόγους αγάπης, εντός εισαγωγικών λέξη, τότε νομιμοποιείται κάποιος να απαιτήσει την κανονικοποίηση αυτής της πρακτικής.
Όταν το ομόφυλο ζευγάρι αγαπά το παιδί που θα υιοθετήσει, τα υπόλοιπα περιτεύουν. Περιτεύουν όμως πράγματι. Η παιδαγωγική επιστήμη, όχι η παιδαγωγική ιδεολογία, άλλα πρεσβεύει. Και συγκεκριμένα ότι η αγάπη για το παιδί για να είναι ευεργετική χρειάζεται συνοδευτικές συνθήκες. Εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων, κάθε παιδί έρχεται στον κόσμο με μια προσδιορισμένη βιολογική ταυτότητα φύλου. Είναι αγόρι ή κορίτσι. Τα περί κοινωνικής κατασκευής του φύλου του παιδιού δεν αφορούν το φύλο ως βιολογική παράμετρο, αλλά αυτό που η κοινωνία κρεμά στο φύλο, τους ρόλους για το αρσενικό και το θηλυκό. Γύρω από αυτούς τους ρόλους μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά όχι για την υποτιθέμενη ρευστότητα του βιολογικού φύλου, δηλαδή για την επιβολή της ιδεολογίας πάνω στη βιολογία. Όμως κάθε παιδί πρέπει να έχει την ευκαιρία να διαμορφώσει ταυτότητα φύλου. Και αυτό γίνεται καταρχήν στην οικογένεια, όταν μέσα σε αυτή υπάρχουν και δρούν δύο διαφορετικά ως προς το φύλο πρόσωπα, ο πατέρας και η μητέρα. Υπάρχουν μητρικές και πατρικές συμπεριφορές πέρα από τα στερεότυπα. Δεν τα κατασκευάζει όλα η κοινωνία. Εκ των πραγμάτων, στις ομοφιλοφιλικές ενώσεις, δεν υπάρχει αυτή η διαδικότητα, με αποτέλεσμα το παιδί, που κοινωνικοποιείται κατά από αυτές τις συνθήκες, να δυσκολεύεται να αναλάβει φαντασιακά έναν από τους δύο ρόλους φύλου, για να μπορέσει το ίδιο να βιώσει το δικό του φύλο μέσω του φύλου του γονέα του. Διότι μπορεί μεν το φύλο του παιδιού να είναι μονοσήμαντα καθορισμένο σε βιολογικό επίπεδο και σε επίπεδο φυσιολογίας, αλλά η βίωση του φύλου δεν προκύπτει από την απλή παρατήρηση και συνειδητοποίηση της ανατομίας. Με όλο το σεβασμό στα ζευγάρια των ομοφυλοφίλων, εδώ προκύπτει ένα ερώτημα. Επιτρέπεται η ανάγκη των ζευγαριών αυτών για θεσμική αναγνώριση της κανονικότητας της σχέσης τους από την πολιτεία και την κοινωνία να ακυρώσει το δικαίωμα κάθε παιδιού να κοινωνικοποιείται σε ένα περιβάλλον που του επιτρέπει να διαμορφώσει ομαλά την ταυτότητα του φίλου του? Είναι αυτό που λέμε, φίλοι ακροτές, ότι τα ομόφυλα ζευγάρια έχουν δικαίωμα για παιδί, αλλά δεν αναρωτιόμαστε καθόλου για το δικαίωμα του παιδιού, εάν θέλει ή αν πρέπει να έχει γονείς δύο ομοφυλόφιλους, άντρες ή γυναίκες. Η παραδοσιακή οικογένεια, συνεχίζει ο Αθανάσιος Γκότοβος στο πολύ ενδιαφέρον άρθρο του, πυρηνική ή διευρυμένη, δεν είναι μόνο μια μικρή κοινότητα αλληλεγγύης και φροντίδας για τα παιδιά. Δεν είναι απλώς μέρημνα για την τροφή, τη σωματική υγεία και την ασφάλεια του παιδιού. Είναι κάτι πολυπλοκότερο, καθώς περικλείει αλληλεπιδράσεις και αφανείς διεργασίες δημιουργίας ταυτότητας φύλου μέσω των διακριτών φύλων και των αντίστοιχων ρόλων των γονέων του, ακόμη και αν ένας από τους δύο εκλείψει. Υπάρχει ως απουσία τότε, ακόμα και αν πεθάνει ο ένας εκ των δύο. Υπάρχει, συντηρείται ακόμα η διαφορά μεταξύ άνδρα και γυναίκας δηλαδή, ενώ στα ομόφυλα ζευγάρια δεν υπάρχει εξ αρχής. Ας μη μετατραπεί η ιδεολογική μάχη για την κανονικοποίηση συγκεκριμένων πρακτικών και καταστάσεων σε πράσινο φως για πειραματισμούς, με αμφίβολη έκβαση για την ανατροφή των παιδιών. Ας μην παίξουμε στα ζάρια την ομαλή ψυχοκοινωνική εξέλιξη του παιδιού στο όνομα της αγάπης για το παιδί. Απόψή σας, θα πούνε ορισμένοι. Σε έναν κόσμο όπου οι απόψεις παρελάβουν μπροστά μας ισότιμες, ανεξάρτητα από το επιστημονικό τους φορτίο, χωρίς προοπτική αποτίμησης της ορθότητάς τους, τι μπορεί κανείς να πει για μια τέτοια αντίδραση? Καλό μας ταξίδι στο νέο θαυμαστό κόσμο της μεταπραγματολογικής εποχής. Θα έχει πολλές αναταράξεις ένθεν κακήθεν και ίσως δυσάρεστες εκπλήξεις για όσους προσπαθούν να τσιμπήσουν εκλογικά ποσοστά, συντασσόμενοι μαχητικά με τη διεθνοποιημένη πολιτισμική πρωτοπορία.
Υπάρχουν και άλλα κείμενα στο τεύχος Ιουνίου του περιοδικού Πυραϊκή Εκκλησία για τις νέες μορφές οικογένειας και για την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια που έχουν πολύ ενδιαφέρον και χρειάζεται να ξέρουμε μερικά πράγματα για να μπορούμε να επιχειρηματολογούμε σε όσους είναι υπέρμαχοι αυτών των νέων μορφών οικογένειας. Θα μου πείτε, χρειάζεται να ξέρουμε όντως πολλά για να κρίνουμε αυτά τα παράδοξα τα οποία κυκλοφορούν γύρω μας? Έτσι φαίνεται, αυτή είναι η ανάγκη της εποχής και επομένως καλό είναι να διαβάζουμε, γιατί πρέπει να στηρίζουμε το φυσιολογικό και με το λόγο. Να δούμε από το δισέλιδο Ανεμοδείκτης μερικά σχόλια και να ολοκληρώσουμε. Τα περισσότερα είναι πάλι σχετικά με αυτά τα θέματα, τα προοδευτικά. Όλα επιτρέπονται, αλλά είναι όλα δυνατά? Σχετικά με την τεκνοθεσία και την αναδοχή παιδιών, η Υπουργός Εργασίας που εισηγείται το σχέδιο νόμου δήλωσε ότι αυτό δεν μπορεί να εξαιρεί τα ομόφυλα ζευγάρια, διότι κάτι τέτοιο θα καταπέσει στα δικαστήρια δεδομένων των διατάξεων για την ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και ας ισχυρίζεται η ψυχιατρική επιστήμη και η κοινή λογική ότι το παιδί έχει ανάγκη από πατέρα και μητέρα και όχι από γονιό 1 και γονιό 2, ότι άλλο πράγμα είναι ο πατέρας και άλλο η μητέρα. Ότι δεν μπορούν όλοι να τα κάνουν όλα. Χάρη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λοιπόν, ας δίνεται και άδεια οδήγησης στους τυφλούς. Γιατί όχι? Χώρα από το πουθενά. Ο Βαβαρός Πρωθυπουργός Σέντερ αποφάσισε να καταστήσει υποχρεωτική την ανάρτηση σταυρού σε εμφανές σημείο όλων των δημόσιων κτίριων. Ποιος μπορεί να φανταστεί ανάλογη απόφαση όχι Έλληνα πρωθυπουργού, αλλά έστω νομάρχη ή δημάρχου? Λες και αυτή η χώρα ήρθε από το πουθενά. Ο Θεός και οι εχθροί του. Κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα βιβλίο με τίτλο «Οι επίγειοι προστάτες του Θεού, βλασφημία και ελευθερία». Το εκδίδει ο Σύνδεσμος για την κατάργηση των νόμων που καταστέλουν τη βλασφημία και για το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης. Υπάρχουν και τέτοια. Οι συγγραφείς του αναρωτιούνται: αν βλασφημίζω τα τριαντάφυλλα, διαπράττω το αδίκημα της κακόβουλης βλασφημίας, επειδή κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι πιστεύει στη θεία δύναμη της φύσης? Άκου ερώτηση. Έλα όμως που κανείς που έχει τα λογικά του δεν τα βάζει με τα τριαντάφυλλα. Ο Σάρτρ όριζε ως άθεο αυτόν που όταν ανοίγει το στόμα του δεν μπορεί παρά να μιλάει για το Θεό, έστω και βλασφημώντας τον. Με άλλα λόγια, υπάρχουν οι αντίπαλοι του Θεού ακριβώς διότι υπάρχει και ο Θεός. Ένας μάρτυρας. Ως ψυχή της μεταχριστιανικής περίοδου του δυτικού πολιτισμού, η δημοκρατία της Γαλλίας θα ήθελε βέβαια οι αρχές της εκοσμίκευσης να επιδεσπόζουν σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής της ζωής. Στις 23 Μαρτίου 2018, ωστόσο, οι αρχές αυτές εξετέθησαν ως σπαρακτικά ανεπαρκείς. Ήταν η μέρα που ο γαλλικός λαός απέκτησε έναν ήρωα, τον αστυνόμο Αρνό Μπελτράμ, που έχασε τη ζωή του από έναν παραϊσλαμιστή τρομοκράτη, ενώπιον του οποίου είχε αυτοπροαιρέτως αντικαταστήσει έναν όμηρο. Ο Αρνό Μπελτράμ, όμως, δεν ήταν ένας ακόμα αποθρησκειοποιημένος πολίτης, ήταν ένας συνειδητός πιστός χριστιανός. Όχι ακριβώς ήρωας λοιπόν, ένας μάρτυρας, φίλοι ακρότες. Η επιστήμη και η επίγνωση. Τόση γνώση, τόση επιστήμη, τόση τελικά διαφώτιση, και όλα αυτά να καταλήγουν σε ποια ανθρωπογνωσία? Στην ανθρωπογνωσία εκείνη που αποφασίζει να παραδώσει ένα ανυπεράσπιστο νήπιο στα χέρια μιας οικογένειας εντός εισαγωγικών ομοφύλων θετών γονέων. Μην τολμήσουμε όμως να επικρίνουμε μια τέτοια θέσμιση, θα έχουμε πασιφανώς υποπέσει στο αρχέτυπο αμάρτημα μιας αντιδιαφωτιστικής κατανόησης του γίγνεσθε. Αγριότητα. Αν ρίξουμε μια ματιά στο χώρο των δικτύων επικοινωνίας, θα βγάλουμε άραγε το συμπέρασμα ότι διανύουμε τους χρόνους της εξατομίκευσης? Ή μήπως θα δούμε ξανά και ξανά να επαναλαμβάνεται η παράσταση όλοι εναντίον ενός? Ακραίο παράδειγμα, όταν τον Οκτώβριο του 2017 στην Αθήνα δεν είχε ακόμα εντοπιστεί από την αστυνομία ο αυτουργός του φόνου μιας γυναίκας μέσα στο νεκροταφείο του ζωγράφου, πόσοι πολλοί άνθρωποι ήταν εκείνοι να ευπιστήσουν στην ανθρωποφαγική εκτίμηση της παραδημοσιογραφίας μας ότι ο δράστης ήταν υπετίθετο, και μάλιστα υπετίθετο επίμονα, ο πατέρας του θύματος. Εδώ θα σας αφήσουμε. Πυραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου.
Βρείτε το φίλοι ακροατές, είναι πραγματικά πολύ χρήσιμο και όμορφο αισθητικά, όπως κάθε τεύχος της Κυριακής Εκκλησίας. Και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, συνεχίζοντας το αφιέρωμα για την οικογένεια. Γεια σας. Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Μοναστηριακή κουζίνα για τις μέρες της νηστείας. Επιλεγμένες, λαδερές και αλάδωτες γεύσεις μοναστηριακής μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής από την παλαιά μέχρι και τη σύγχρονη μοναστηριακή παράδοση. Ιδέες και λύσεις εύκολες, γευστικές και θρεπτικές, ωφέλιμες για μικρούς και μεγάλους. Μοναστηριακή κουζίνα από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Σόλωνος 71 στην Αθήνα και σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για να σας σταλεί ταχυδρομικά, τηλέφωνο 210 3637 011. Εσύ στο περιβόλι της Παναγίας πώς θα πας? Σαν προσκυνητής?